παιδιά, Γκριντ εδώ. Και μετά από πολύ καιρό ξαναφέρνω ένα commentary πίσω στο κανάλι μου. Για όλους όσους δεν γνωρίζετε και για όλους όσοι είστε νέοι στο κανάλι μου, κάποτε έκανα commentaries σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι. Μίλησα για διάφορα θέματα και ακόμα και στο προηγούμενο μου κανάλι έκανα commentaries. Και γι' αυτό το λόγο ήμουνα γνωστός για τα commentaries μου και όχι για κάτι άλλο. Τώρα κάνω βέβαια διαφορετικό content από κάποτε που έκανα commentaries, αλλά αυτό εδώ πέρα δεν σημαίνει ότι θα ήθελα να σταματήσω τα commentaries. Τα commentaries πάντα είναι ωραία, πάντα μου άρεσε να τα κάνω. Απλώς τώρα τα κάνω με ένα διαφορετικό τρόπο. Απλώς σήμερα ήθελα να τα κάνω με ένα old school τρόπο, όπου είναι αυτός εδώ πέρα. Δηλαδή να βλέπετε το βίντεο και εγώ ακόμα από πίσω και να μιλάω για το βίντεο και όχι να βλέπετε τη φάτσα μου, όπου είναι ο τρόπος με τον οποίο εγώ έμαθα να κάνω τα commentaries. Έτσι έβλεπα τα commentaries στο παλιό του YouTube και ούτω καθεξής. Σήμερα κάνω ένα βίντεο για το Modern Warfare 2, διότι μου το ζητήσατε. Και δεν μου το ζήτησε μόνο ένα άτομο, όπως ήταν την αρχή του βίντεο, απλώς μου το υπενθύμησε. Ξέρεις τι λέει, πρέπει ένα βίντεο, ρε φίλε, λέει, για όλους εμάς που περιμένουμε MW βίντεο. Και ξέρεις τι, ρε φίλε, ναι, θες MW2 βίντεο, πάρτο, ρε φίλε, πάρτο το MW2 βίντεο. Όπως και να έχει. Wow. Παίζω MW2 λοιπόν, Call of Duty Modern Warfare 2 Special Operations, ή όπως τα έχει στο main menu, Spec Ops. Wow! Για ποιο λόγο παίζω Spec Ops, λοιπόν, για να κάνουμε μια αναδρομή πίσω στο παρελθόν, λοιπόν, για να σας δείξω να καταλάβετε για ποιο λόγο δεν κάνω πια MW2 βίντεο. Καλώς ήρθατε στο desktop μου. Ας πάμε στο Steam και στο profile μου να δούμε τι ακριβώς παίζει με το Vagban. Όπως βλέπετε, έχω 5 Vagban. Ας πατήσουμε more information για να δούμε για ποιο λόγο έχω 5 Vagban. Έχω 5 Vagban στο MW2 multiplayer, που σημαίνει ότι δεν μπορώ να παίξω multiplayer. Και αυτό είναι που μου έχει γράψει η Valve για το μπάνο που έχω πάει. Οπότε ας τα κάνουμε τα πράγματα λίγο πιο ωραία και ας γράψουμε αυτό. Μετά από αυτό εδώ πέρα το Vagban που το έφαγα στις 7 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, είπα ότι πρέπει να βγάλω ένα βίντεο. Είπα ότι πρέπει να βγάλω ένα βίντεο, διότι τότε έκανα την πολύ συζητημένη, πολύ αναζητούμενη σειρά Counter-Strike και πολλά άτομα με έκαναν ad στο προσωπικό μου Steam account και είχα πάρει ερωτήσεις όπου μου έλεγαν, ας πούμε, για ποιο λόγο έχεις 5 Vagban. Οπότε για να μην παίρνω παραπάνω ερωτήσεις, έκανε ένα βίντεο και εξηγούσε για ποιο λόγο 5 Vagban. Βέβαια, σε εκείνο εκεί πέρα το βίντεο εξηγούσε ότι μπορώ να παίξω multiplayer, αλλά μετά από μια εβδομάδα δεν με αφήνει να παίξω multiplayer. Οπότε αυτή εδώ πέρα τη στιγμή δεν με αφήνει να παίξω multiplayer καθόλου, αλλά τότε εκείνη την περίοδο μου άφηνε. Τώρα δεν μπορώ να παίξω καθόλου multiplayer και θα δείξω τι εννοώ τώρα. Λοιπόν, δεν μου άφησε να κλικάρω play private match, έτσι, play private match, να παίξεις μόνος σου, να παίξεις ολομόναχος χωρίς να ενοχλήσεις κανέναν, να δεις τουλάχιστον πως είναι τα multiplayer maps, να πιάσεις και να διαλέξεις, να κάνεις create a class και να πιάσεις και να πυροβολήσεις το τίποτα, τον αέρα, το χώμα, το σίδερο, αλλά όχι άλλον παίχτη, σε private lobby. Αφού αυτό δεν μου αφήνει να το κάνω, έστω αυτό το λίγο, είπα να σας δείξω κάτι το οποίο δεν έχετε ιδέα. Είναι αυτό το οποίο όλοι όσοι έχετε ψαχτεί πάρα πολύ με MW2 θα το βρείτε. Έχω και άλλες ιστορίες σε MW2, θα τις λέω με τον καιρό όσο περνάει, ξέρω εγώ, και θα βγάλω και άλλα βίντεο για κάποιες ωραίες ιστορίες πάνω από το MW2 που είναι πραγματικά, δεν τις ξέρεις, εκτός και αν ασχολείσαι με το game πάρα πολύ. Αυτή είναι η πρώτη ιστορία που θα σας δείξω σήμερα. Υπάρχει ένα μυστικό πράγμα σε αυτό εδώ πέρα το παιχνίδι και θα σας το δείξω σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο. Πρωτού σας το δείξω, πρέπει να αναφέρω ότι, μάγκες, μου βγήκε η πίστη. Μα, παιδιά, μου βγήκε η πίστη να παίξω ξανά λίγο τα Spec Ops. Διότι, ξέρεις τι, θα δείξω κάτι από το Spec Ops τώρα, ωραία. Θα δείξω ένα glitch το οποίο μπορείς να κάνεις μέσω του Spec Ops. Θα δείτε παρακάτω τι εννοώ.
Αλλά μου βγήκε η πίστη πραγματικά. Σκοτωνόμουν συνέχεια για να βγάλω αυτό το πέρα το βίντεο. Σκοτωνόμουν συνέχεια. Όταν εννοώ σκοτωνόμουν συνέχεια, Ήθελα να πάρω πόσο, 8 αστέρια νομίζω ήθελα να για να ξεκλειδώσω το mission που ήθελα να παίξω για να σας δείξω. Πέθανα συνέχεια. Μετά από πολλές προσπάθειες, μετά από πολύ κόμμα, μετά από πολύ αίμα, επιτέλους τα κατάφερα. Επιτέλους μπόρεσα και ξεκλείδωσα το mission όπου ήθελα να παίξω. Αυτό το mission είναι το hidden. Και είναι το mission το οποίο παίζεις στο MW2, αλλά στην πίστα all guild up του Call of Duty 4. Careful. Watch for post-marking radiation pockets. If you absorb too much, you're dead. Double kill. Και κάπως έτσι έχουμε βγει από το map, έχουμε βγει από το κύριο λόγο για τον οποίο μπήκαμε να παίξουμε αυτή εδώ πέρα την πίστα. Είμαστε πίσω στο Call of Duty 4, πίσω στις παλές καλές εποχές. Αυτό εδώ πέρα είναι το μέρος όπου ήσουν με τον McTavish και θα βγαίνατε από εδώ πέρα και θα τρέχατε για να πάτε στους Ρώσους οι οποίοι βρισκόντουσαν ακριβώς μπροστά σε αυτό εδώ πέρα το convoy και κάνατε μετά crawl κάτω από αυτά εδώ πέρα τα vehicles για να κρυφτείτε από τους εχθρούς και να προχωρήσεις το mission και να πας να σκοτώσεις το Ζάκεβ, διότι φανταζόμαι οι περισσότεροι το ξέρετε ότι αυτό το mission ήταν για να σκοτώσεις το Ζάκεβ, αλλά γίνεται κάτι άλλο στην πραγματικότητα. Δεν θα σποιλάρω πολλά πράγματα. Εκεί πέρα πάνω ας πούμε υπήρχε ένας εχθρός και εδώ πέρα στην πραγματικότητα βρίσκεσαι μέσα στο Pripyat Bleat, όπου είναι δίπλα από το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού, πυρηνικό εργοστάσιο, Τσερνόμπιλ. Νομίζω, άμα δεν τα μπερδεύω. Και αυτό εδώ πέρα εννοείται μετά το συμβάν που έγινε στο Τσερνόμπιλ, που ένας αντιδραστήρας δεν μπόρεσε να κάνει cooldown και εξεράγει και για πάρα πολλές εβδομάδες, ας πούμε, εκτοξευόταν όλη αυτή εδώ η ραδιενέργεια. Εδώ είναι η καμινάδα, ας πούμε, αυτού του εργοστασίου παραγωγής ρεύματος και εκτοξευόταν τόσο πολύ ραδιενέργεια, όχι μόνο στη Βόρεια Ευρώπη, αλλά αργότερα, ας πούμε, και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Θυμάμαι όταν μου είπε μια ιστορία η μητέρα μου, λέω, τι κάνατε, λέω, τότε που εξεράγει, λέω, ο αντιδραστήρας, ξέρω, και μου λέει, είχαμε κρύψει, λέει, όλα τα. Λέει, δεν πήραμε τίποτα, δεν φάγαμε τίποτα, λέει, από τα σπαρτά που είχαμε φυτέψει, ό,τι βροχή και να πέφτε, ξέρω εγώ, φορούσαμε κουκούλες όταν βγαίναμε έξω και έβρεχε, δεν βγαίναμε γενικότερα έξω όταν έβρεχε, διότι αυτό εδώ πέρα επηρέασε όλη την Ευρώπη στην πραγματικότητα. Και μάλιστα πριν λίγο καιρό έκλεισαν όλο αυτό εδώ πέρα το εργοστάσιο σε ένα κουκούλι. Το 2015, νομίζω έγινε το 2016, δεν είμαι σίγουρος, και το έκλεισα σε ένα κουκούλι αυτό εδώ πέρα το εργοστάσιο για να μην βγαίνει η ραδιενέργεια, διότι στην πραγματικότητα θέλεις 250-278 χρόνια μέχρι να φύγει η ραδιενέργεια. Τέλος πάντων, είναι αυτό εδώ πέρα κυριολεκτικά η πίστα που σας το είπα, εδώ πέρα που έχει το σκυλί που τρώει τον πεθαμένο Ρώσο και έχει ακόμα και τα αίματα από κάτω, ας πούμε.
Και εδώ πέρα είναι το μέρος στο οποίο μπαίνεις μέσα, που φαντάζομαι είναι πολυκατάστημα, ρέστοραν, πες το όπως θες. Και είναι πολύ detail, και είναι ένα από τα αγαπημένα μου σημεία αυτό εδώ πέρα. Που βλέπεις τους στίχους και τις ζωγραφιές που έχουν πάνω. Το θυμάμαι στο trailer του Call of Duty Modern Warfare το 1. Modern Warfare το σκέτο, το Call of Duty 4. Και δεν ξέρω, απλώς κάθε φορά που παίζω αυτό εδώ πέρα το mission, πρώτα τα παίζω έτσι, πρώτα δηλαδή πηγαίνω από το map, και αφού βγω από το map, ας πούμε, και κάνω ό,τι κάνω, που θα δείτε στην συνέχεια, όχι κάτι τρομερό, μετά συνεχίζω και παίζω κανονικά όλο το mission. Αλλά θέλω να σας πω πως για κάποιο λόγο το άφησαν αυτό εδώ πέρα μέσα οι developers, και μπορείς να το περπατήσεις και έχει detail, δηλαδή βλέπεις ότι είχε πράγματα μέσα στα δωμάτια που περνούσα πριν, ή ότι αυτή τη στιγμή έχει κάτω, κυριολεκτικά έχει objects το game μέσα, τα οποία οι developer τα έχουν αφήσει επίτηδες, και φαντάζομαι τα έχουν αφήσει για να το περπατήσεις. Πρέπει να ακολουθήσεις ένα συγκεκριμένο δρόμο βέβαια για να φτάσεις κάτω από την καμινάδα του Τσερνόμπιλ και να κάνεις ό,τι κάνω, και είναι αυτός εδώ πέρα ο δρόμος, που είναι και στην πραγματικότητα ο δρόμος στον οποίο παίζεις και στο mission. Αυτή μπροστά μας έχουμε το hotel, στο οποίο στείνεις το Barrett και πυροβολάς τον Zakhev. Ναι, και δυστυχώς πάνω εκεί πέρα δεν μπορούμε να πάμε, αλλά θα είχε φάσει αν μπορούσαμε. Και κυριολεκτικά πρέπει να προχωρήσεις σε αυτόν εδώ πέρα τον δρόμο που δείχνω, διότι άμα πας κάπου εκτός του δρόμου που δείχνω, θα σε σκοτώσει η ραδιενέργεια. Και το λέω αυτό εδώ πέρα, διότι αν έχετε παίξει το map αυτό εδώ πέρα, το λέει και στην αρχή βέβαια ο Μακτάβης, νομίζω το λέει, δεν είμαι σίγουρος. Ή ο Captain Price, δεν είμαι σίγουρος. Θα πεθάνεις. Αυτό το συγκεκριμένο μέρος θα μπορούσαν να το βάλουν σε ένα μεγάλο box. Σε ένα μεγάλο box, μιλώντας από τη μεριά ενός developer, το μέρος και τη ραδιενέργεια, και να σε χτυπούσε ακόμα και όταν ήσουν εδώ πέρα. Οπότε για κάποιο λόγο δεν έχουν βάλει σε αυτό εδώ πέρα το μέρος τη ραδιενέργεια, και θα σε χτυπήσει ραδιενέργεια άμα βγεις από κάποια μέρη. Και εδώ πέρα καταλαβαίνεις, αρχίζεις και βλέπεις τη λεπτομέρεια να χάνεται όσο προχωράς, ας πούμε, πιο κοντά στην καμινάδα. Δεν έχει τόσο πολύ λεπτομέρεια το μέρος. Αλλά ναι, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να ξαναγυρίσεις πίσω από εδώ πέρα. Ή τουλάχιστον δεν το έχω προσπαθήσει καμιά φορά εγώ εδώ πέρα, και δεν σε πολύ ενδιαφέρει, ας πούμε, γιατί είσαι σε μια περιοχή και λες what the fuck is happening. Αλλά όπως και να έχει, είναι ένα καταπληκτικό μέρος. Είναι ένα μέρος το οποίο το άφησαν οι developer και σου λένε, ξέρεις τι, μπορείς να πας. Μπορείς να πας και να το δεις. Διότι από οποιοδήποτε μέρος και να είσαι πάνω στην πίστα, το πιο ψηλό μέρος της πίστας να πας, δεν μπορείς να το δεις αυτό εδώ πέρα το μέρος όπου δείχνω αυτή εδώ πέρα στιγμή. Δεν υπήρχε λόγος ένας developer να αφήσει ό,τι έχει αφήσει. Και με κάνει εντύπωση που το έχουν αφήσει. Και το έχουν αφήσει για τον λόγο για τον οποίο θέλουν να πας και να το εξερευνήσεις. Είναι ένα μέρος της πίστας. Και το βάζω σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο, διότι πιστεύω είναι ένα πράγμα το οποίο ίσως οι καινούργοι δεν το έχετε δει. Αλλά όταν ήταν στη φόρα το Modern Warfare 2 και ανακαλύφθηκε αυτό εδώ πέρα, το ήξερε ένα μεγάλο ποσοστό του community. Ίσως όχι όλοι, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό. Άμα είσαι ένας από αυτούς οι οποίοι δεν το ήξεραν ότι ας πούμε γίνεται να πας αυτό εδώ πέρα το μέρος, αυτό εδώ πέρα είναι το βίντεο στο οποίο σου δείχνει ότι μπορείς να πας και μπορείς να το κάνεις. Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορείς να βγεις έξω από την πίστα. Εγώ έδειξα έναν, υπάρχει ακόμα ένας. Μπορείτε να πάτε τον δείτε στο YouTube. Τίποτα συναρπαστικό. Απλώς λίγο πιο παραπέρα ανεβαίνεις πάνω σε ένα στρώμα και πηδάς πάνω σε ένα container, και με τον ίδιο τρόπο βγαίνεις έξω από την πίστα. Εγώ έδειξα τον πιο απλό τρόπο, με τον οποίο μπορείς να το κάνεις πολύ πιο εύκολα. Στο άλλο θέλεις λίγο strafe jumping ή κάτι τέτοιο. Νομίζω έτσι πρέπει να λέγεται. Αλλά σε γενικές γραμμές αυτό ήθελα να δείξω αυτό εδώ πέρα το βίντεο. Θα καθίσω και θα σκεφτώ και άλλες ιστορίες έτσι που θυμάμαι μέσα από τα χρόνια παίζοντας Call of Duty Modern Warfare 2. Γιατί όπως είχα πει και στα προηγούμενα μου commentaries, είναι το αγαπημένο μου Call of Duty. Είναι το Call of Duty το οποίο έχω χαραμίσει τις περισσότερες ώρες. Είναι το FPS το οποίο θα μπορούσα να το παίξω σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, σε οποιαδήποτε χρονολογική περίοδος. Δείχνω εδώ πέρα ότι κυριολεκτικά μπορείς να περπατήσεις μέσα από όλα τα objects, και εδώ πέρα είναι λίγο που χάνεσαι και πυροβολά το πάτωμα, διότι μπορείς να πέσεις και να πεθάνεις. Γι' αυτό και θα με δείτε να πυροβολά το πάτωμα για να δω άμα είναι rigid body, ρε παιδί μου, ότι δηλαδή μπορείς να πιάσεις αυτό εδώ πέρα το έδαφος. Αλλά επειδή δεν θυμόμουν, είχα να παίξω περίπου 2-3 χρόνια αυτό εδώ πέρα το map, είπα να το ξαναθυμηθώ όπως το έκανα και την πρώτη φορά. Αλλά πιστεύω πως αυτά ήθελα σήμερα λίγο πολύ να πω σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο. Σας ευχαριστώ όλους που καθίσατε μέχρι το τέλος. Θα ξανακάνω και άλλα τέτοιου είδους βίντεο με το MW2 και άλλες τέτοιες παρόμοιες ιστορίες όπου έχω. Και ελπίζω να σας αρέσει έτσι, η όλη μικρή μίνι σειρά που θα φέρω στο κανάλι. Αλλά αυτά ήθελα σήμερα λίγο πολύ να πω. Το όνομα μου είναι Σωτήρης, η Greek Dude, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Until then, farewell.
Mission failed. We'll get them next time.